Μετά και τις αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, πλέον δρομολογείται μια διαδικασία για το μέγαρο χωρού της Καλαμάτας, ώστε να συνταχθούν οι αναγκαίες μελέτες και να υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης προς το πρόγραμμα Ηλέκτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας σε αυτό το ιδιαίτερα ενεργοβόρο κτίριο. Έχει ως αποστολή να υλοποιηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε το μέγαρο χωρού, το σημαντικότερο δημοτικό κτίριο, να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μία πρώτη παρέμβαση θα είναι η ενεργειακή του αναβάθμιση. Και μιλάμε για ένα κτίριο, ιδιαίτερα ενεργοβόρο, προ-κρίσης, 300.000 το χρόνο ήταν η λειτουργία του για την ενέργεια, το ενεργειακό κόστος, προ-κρίσης. Έτσι λοιπόν παρεμβαίνουμε με τις αναγκαίες μελέτες, ώστε να συνταχθεί η πρόταση υποβολής του φακέλου προς το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Ηλέκτρα για να μπορέσουμε να κάνουμε εκείνες όλες τις παρεμβάσεις στο χώρο του Μεγάρου που θα αναβαθμίσουν ενεργειακά αυτόν από κατηγορία D που είναι σε κατηγορία Β. Από την άλλη, στην όλη προσπάθεια που ξεκινά, προβλέπεται και η αξιοποίηση των χώρων του υπογείου του μεγάλου χώρου της Καλαμάτας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία της Δημοτικής Σχολής Χορού, καθώς και για την κατασκευή ενός συνεδριακού χώρου με ανάλογες προδιαγραφές. Υπάρχουν μη αξιοποιήσιμοι μέχρι σήμερα χώροι στο υπόγειο και είναι ένας χώρος θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία της Δημοτικής Σχολής Χορού και ένας άλλος χώρος θα χρησιμοποιηθεί ως ένα συνεδριακό κέντρο σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτού. Έτσι λοιπόν εμείς πιστεύουμε ότι με τις παρεμβάσεις αυτές στο συγκεκριμένο χώρο του Μεγάρου θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την διαδικασία αξιοποίησης με τρόπο ολοκληρωμένο. Και σήμερα κάνουμε ένα πρώτο βήμα. Στη σύναψη, η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αναπτυξιακή Μεσσηνίας, η όλη μελέτη περιλαμβάνει και τα κτίρια του πρώην Πολυκλαδικού, καθώς επίσης και το κτίριο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας.